σε κλειόβαρη χειμωνιάς βρίσκεται η Κύπρος τα τελευταία 24 ώρα. Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι πλήττουν κατά κύματα διάφορες περιοχές του νησιού. Στο Τρόδος παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας βαριές χιονοπτώσεις. Στην κορυφή του Ολύμπου το χιόνι έφτασε τα 25 εκατοστά και στην πλατεία τα 15 εκατοστά. Κάτι που δεν άφησε αδιάφορους ούτε σήμερα μικρούς και μεγάλους παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν στο οδικό δίκτυο. Λόγω των αντίξεων καιρικών συνθηκών, αρκετοί δρόμοι που οδηγούν στα ορεινά παρέμειναν κλειστοί, με την αστυνομία να βρίσκεται σε εγρήγορση και να εκδίδει συνεχώς προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για όσους βρίσκονται και θα προχωρήσουν προς τις περιοχές αυτές, προς το Τρόδο δηλαδή, ή καλύτερα από τις πόλεις προς τις ημιορεινές ή ορεινές περιοχές, θα πρέπει πέραν του ότι θα είναι προσεκτικοί να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες, τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Στους ανοιχτούς δρόμους που οδηγούν στα ορεινά, η διέλευση επιτρεπόταν μόνο για οχήματα με κίνηση στους 4 τροχούς ή με αντιολισθητικές αλυσίδες. Σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου παρατηρήθηκε αυξημένη αργή τροχιά κίνηση. Λόγω του παγετού της χαμηλής ορατότητας και του ολισθηρού οδοστρώματος, σημειώθηκαν δυστυχήματα, χωρίς ευτυχώς να χαθούν ζωές μέχρι αργά το απόγευμα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση που θα έχει ισχύ μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι για ποσότητα βροχής 35 χιλιοστών ανά ώρα σε περίπτωση καταιγίδας. Τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα τοπικά και σε περίπτωση καταιγίδας πιθανόν να υπάρξει και χαλαζόπτωση. Με ισχυρούς ανέμους, 5 μποφόρ. 3 χαμηλά βαρομετρικά με μικρά διαλύματα αναμένεται να χτυπήσουν την Κύπρο μέχρι την Κυριακή. Μετά τη σημερινή κίτρινη προειδοποίηση αναμένεται δεύτερη καιρική διαταραχή αύριο βράδυ. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Και το άλλο χαρακτηριστικό για αύριο το βράδυ είναι πολύ ισχυρή μέχρι σφοδρή άνεμη, που θα φτάνουν ίσως μέχρι 7 μποφόρ. Ένα τρίτο χαμηλό βαρομετρικό αναμένεται το Σάββατο, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει πάντως βελτίωση του καιρού την Κυριακή. Ορμητικός κατέβηκε και ο ποταμός